Τρία διαφορετικά. Πεινάσε, λένε. Άκου να δεις. Δεν πεινάω, αλλά για μακαρόνια είμαι πάντα πεινασμένη. Έτσι, μπράβο. Είναι το φαγητό που δεν μπορώ να αρνηθώ. Για κάποιο λόγο κάτι γίνεται στο DNA μου και μου πάει πάρα πολύ αυτό το φαγητό. Δηλαδή δεν το βλέπω σαν φαγητό. Το βλέπω σαν κάτι που μονίμως κάθεται καλά μέσα μου. Με κάνει χαρούμενη. Φάε σήμερα. Μου βγάζει έτσι χαρά. Δεν ξέρω, ναι. Ευεξία. Δηλαδή πραγματικά δεν το πιστεύει κανείς. Εσείς με ζήσατε. Πείτε μου, πολύ στην εγκυμοσύνη πέρασε μία μέρα. Χωρίς. Μία μέρα που να μην έφαγα τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ίδια μέρα μακαρόνια. Ό,τι και να τρώγα, γιατί έφαγα πολύ, αλλά μακαρόνια. Και βουνά. Δηλαδή τα έπαιρνα πρωινό. Έλεγα, βράστε μια μακαρονάδα, μου έχετε λιποθυμία. Και ήταν η ώρα 11. Και μην νομίζει κανείς ότι έδιω τρώγες τρεις πρωινές. Όχι, παιδί. Βουνό τα μακαρόνια. Σαλατιέρα. Ευτυχισμένη. Και είμαι τσακαρισμένη γιατί και στις άλλες μου εγκυμοσύνες έτρωγα έτσι σε σαλατιέρα τα μακαρόνια. Τέλειο. Πάρα πολύ μακαρόνι. Είναι το φαΐ σου. Ανακουβιστικό. Είσαι μακαρόνι. Αυτό κάνει. Κόμφορτ. Και οικονομική. Σκέψη να θέλω να σα πω. Αμάν μου, ρε κουντάρα. Είναι και οικονομική, αλλά τώρα μιλάμε για γεύση και ευχαρίστηση. Ναι, αλλά φαντάσου γεύση να ήταν κότσι, είσαι οικονομική. Μια χαρά. Σε βολεύουμε. Σκέψε να ήθελε στην Αγρίδα. Στην Αγρίδα. Τσουρουφλίστηκε. Μα εγώ μεγάλωσα με δύο φαγητά. Μακαρόνια και κοτόπουλο ψητό. Τίποτα άλλο δεν έτρωγα. Τώρα, μην βλέπετε που μετά ήταν να μην πάρω φόρα στα 18 μου και 19. Όχι, κανένα φαγητό. Όλα τα φαγητά δεν μ' αρέσουν. Τίποτα. Τίποτα. Κάθε μέρα είχαμε μακαρόνια με σάλτσα ή με εναλλαγή στο κοτόπουλο. Τέλεια. Δεν μπορούσα να φάω κανένα φαγητό. Δεν μ' άρεσε τίποτα. Παναγία μου, ευτυχώς τέτοιο παιδί δεν μου έχει τύχει. Γιατί φαντάζομαι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί που τρώει μόνο δύο φαγητά. Πολύ. Φαντάζομαι.